Αγαπητέ κύριε Βουλευτή, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ πάρα πολύ την ΟΝΕΔ Ξάνθης για αυτή την πρόσκληση και ιδιαίτερα την πρόεδρο της, την κυρία Μούχα, η οποία έχει και την επιμονή και την υπομονή που απαιτείται για αυτό το ρόλο και προσέρχεται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα είναι λίγο, θα μιλήσω εγώ για αυτό που θα σας πω, είναι ίσως λίγο διαφορετικά με το δεύτερο μέρος της, αυτής της ημερίδας, αλλά νομίζω ότι συνδέονται απολύτως και νομίζω ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η εκδήλωση θα έχετε καταλάβει το γιατί. Στόχος της δικής μου σύντομης εισήγησης είναι αφενός να εξηγήσω αυτό που λέει και ο τίτλος της, δηλαδή το γιατί και πόσο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για μια τοπική κοινωνία, όπως είναι για παράδειγμα τη Ξάνθη ή γενικά οι τοπικές κοινωνίες της Θράκης. Να αλλάξω ενδεχομένως, αν τα καταφέρω, λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε τον πολιτισμό και ποιος είναι ο πολιτισμός, και να σας εξηγήσω και να σας περιγράψω με έτσι σε αυτές τις γραμμές και το τι σχεδιάζουμε και ετοιμάζουμε για το κομμάτι του πολιτισμού και του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός πάρα πολύ χρήσιμου εργαλείου, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και στο οποίο η Ελλάδα έχει μεριμνήσει να ενταχθεί και ο πολιτισμός, κάτι το οποίο δεν το έκαναν όλες οι χώρες, για να το πούμε και αυτό. Ήταν μια στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να ενσωματώσει και δράσεις πολιτισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά να σας εξηγήσω λίγο πρώτα απ' όλα τι κάνω εγώ, τι είναι αυτός ο σύγχρονος πολιτισμός και πώς προέκυψε αυτή η ιστορία. Όλο αυτό ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Η θέση αυτή δεν υπήρχε προηγουμένως. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος υφυπουργός αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού. Γιατί χρειάζεται μια τέτοια θέση? Υπάρχει, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ τυχερή, ευλογημένη, θα μπορούσα να πω, που έχει μια τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι των αρχαιοτήτων, δεν μιλάω που από μόνο που είναι τεράστιο και εξαιρετικά σημαντικό, αλλά μιλάω και για τα Βυζαντινά, μιλάω και για τα Ύστερα, μιλάω και για την άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά, την παράδοσή μας, τη λαϊκή κληρονομιά. Έχει ένα εξαιρετικά τεράστιο πλούτο. Αυτός ο πλούτος, προκειμένου να συντηρηθεί σε πρώτη φάση και να αναδειχθεί σε δεύτερη, απαιτεί και πάρα πολλούς πόρους. Και επίσης αφήνει αναπόφευκτα και ένα τεράστιο αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν κάποιες φορές έφερε σε μία, ας το πούμε, έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος της προσοχής και δικαιολογημένο σε έναν βαθμό, με αποτέλεσμα ο σύγχρονος πολιτισμός, δηλαδή τα πράγματα τα οποία παράγονται τώρα, οι άνθρωποι τώρα δημιουργούν, αυτό που ονομάζουμε κλάδος, πολιτικός κλάδος και δημιουργικός κλάδος, που είναι οι ενεργοί επαγγελματίες του πολιτισμού που δημιουργούν, κάποιες φορές να μην έχουν την προσοχή που τους αξίζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός, δημιούργησε στην αρχή μετά τις εκλογές μια γενική γραμματεία σύγχρονου πολιτισμού και τον Ιανουάριο του 2021 είχα την τιμή να μου προτείνει να είναι υφυπουργός σύγχρονου πολιτισμού και είναι ο γενικός γραμματέας. Και ουσιαστικά αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια που είμαι στον υφυπουργό πολιτισμού εστιάζω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο, για να μιλήσω το λίγο πολιτικά, παρά και να συνδέσω λίγο και αυτό που σας λέω με αυτά που ακούσατε πριν από λίγο, παρά την άποψη και το αντίθετο, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση πριν το 19 ήταν μια κυβέρνηση πάρα πολύ έτσι, φιλότεχνη και με ένα πάρα πολύ γνήσιο ενδιαφέρον για το του πολιτισμού, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι ειδικά στα κομμάτια που γνωρίζω και είμαι σε θέση να σας πω, πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα. Απόδειξη αυτού είναι ότι, για παράδειγμα, βρήκαμε στην περίοδο της πανδημίας τον κλάδο εξαιρετικά προστάτευτο, εξαιρετικά ευάλωτο και έπρεπε να κάνουμε πολύ σημαντικές ενέργειες και βραχυπρόθεσμες άμεσες για τη διάσωση και την, του κλάδου, τη θωράκιση μάλλον του κλάδου και την προστασία των ανθρώπων εργαζομένων του, αλλά και να σχεδιάσουμε τώρα μακροπρόθεσμα στρατηγικές που δεν έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί και θέλω να το ξέρετε ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία, την περίοδο της πανδημίας έχει επενδύσει, έχει επενδύσει και έχει εξοδέψει, γιατί για μένα είναι επένδυση αυτό,
μισό δις ευρώ για, στον κλάδο του πολιτισμού για να το στηρίξει. Μισό δις ευρώ. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το έχουμε πολύ συχνά, δεν το ξέρουμε πολύ, αλλά είναι ένα νούμερο υπαρκτό και ένα νούμερο το οποίο ουσιαστικά έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη μέρημνα της πολιτείας για τον κλάδο του πολιτισμού. Πριν πάμε στο κυρίως κομμάτι που είναι, ας πούμε, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο πολιτισμός της μοχλός ανάπτυξης, να πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Όταν μιλάμε για πολιτισμό ως μοχλός ανάπτυξης, δεν εννοούμε εμπαρατοποίηση, ξεπούλημα που ακούμε κάποιες φορές του πολιτισμού, δεν εννοούμε τίποτα τέτοιο. Ο πολιτισμός είναι ένα δημόσιο αγαθό, η πρόσβαση στον πολιτισμό όλων των πολιτών είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο και χρέος της πολιτείας είναι να προσπαθεί να αναρθούν και όλα τα τυπών εμπόδια που υπάρχουν στην πρόσβαση του πολιτισμού. Είτε είναι κοινωνικά, γεωγραφικά, οικονομικά κ.ο.κ. Επομένως, δεν μιλάμε για την ευαρμοδοποίηση στη θέση του δημόσιου αγαθού. Μιλάμε όμως για έναν κλάδο και μια δραστηριότητα η οποία μπορεί παράλληλα να αποτελέσει και ένα μοχλό ανάπτυξης. Εδώ σήμερα είμαι προσκεκλημένος στο ΝΕΔ. Η ΝΕΔ είναι μια νεολαία. Η νεολαία την ενδιαφέρει πάρα πολύ και το μέλλον της στο επαγγελματικό, το αν έχει προοπτικές απασχόλησης, εάν έχει ευκαιρίες για δουλειά. Και το ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας δεν είναι κάτι που μιλήσει να, αλλά όμως είναι υπαρκτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, η αντίληψη για τη συνεισφορά στον πολιτισμό, του πολιτισμού μάλλον στην οικονομία, ήταν εξαρτώνται μάλλον στην γενικότερη συμβολή του στον τουρισμό. Ότι πρέπει, παιδί μου, θα πας διακοπές, εκεί που όταν δεν θα κάνεις τη βουτιά σου και δεν θα φας και ξέρω εγώ την χωριά τη σαλάτα σου, θα δεις και ένα ναό, θα πας ίσως σε ένα μουσείο στην καλύτερη περίπτωση, θα περάσεις μία ώρα, δύο ώρες να κάνεις κάτι τέτοιο και πάντοτε ήταν σαν μία υποσημείωση. Δηλαδή, συνέβαινε το εξής οξύμορο. Από τη μία, πάντα λέμε πόσο περήφανοι είμαστε για τον πολιτισμό μας, πάντα λέμε ότι είναι η βιομηχανία, η βαριά της χώρας, και την άλλη, δεν υπήρχε ούτε μία πολιτιστική τσιμινιέρα. Τι βιομηχανία είναι αυτή, λοιπόν, που δεν έχει επενδύσει σε αυτήν με αυτόν τον τρόπο, και πόσο τις έθεσε ως κλάδο της οικονομίας. Ένας κλάδος ο οποίος, για να το βάλουμε και σε οικονομικά μεγέθη, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή συνεισφέρει περισσότερο από τον κατασκευαστικό κλάδο. Και αυτό επίσης δεν είναι γνωστό. Έχουμε μία τελείως διαστρεβλωμένη άποψη και εικόνα στο μυαλό μας για αυτά τα μεγέθη. Επίσης, τι είναι πολιτισμός. Σας είπα πριν, υπάρχει το κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Σιγά σιγά εντάσσουμε μέσα εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού και το κομμάτι της λεγόμενης δημιουργικής οικονομίας. Τι είναι η δημιουργική οικονομία, είναι περιφερειακές δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, όπως για παράδειγμα την αρχιτεκτονική, είναι το design, είναι η χειροτεχνία, που την οποία θα σας πω και μερικά πράγματα παρακάτω. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή μια παγιωμένη λοιπόν αντίληψη ότι ο πολιτισμός και η οικονομία δεν έχουν σημεία επαφής. Ο πολιτισμός είναι το διάλειμμα από το όταν ασχολούμαστε με την οικονομία. Δεν είναι μέρος της οικονομίας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η στρέβλωση, αυτό αρχίζει και δημιουργεί μια σειρά από άλλες στρεβλώσεις. Από το πώς βλέπουμε τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τους βλέπουμε σαν χοπλίστες, φερειπίν, ή σαν επαγγελματίες που θα μπορούν ή θα πρέπει να διοπορίζονται μέσα από τη δουλειά τους. Όταν σχεδιάζουμε μια πολιτιστική δράση ή ένα μουσείο ή ένα νέο οργανισμό πολιτισμού, έχουμε γι' αυτό ένα business plan, έχουμε γι' αυτό ένα πλάνο βιωσιμότητας ή απλώς λέμε, εντάξει, θα το ανοίξουμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Και για να πάμε και εδώ στα δικά μας, πώς τελικά μπορεί μια τοπική οικονομία και μια μικρή ή μεσαία πόλη, όπως ας πούμε η Ξάνθη, να ωφεληθεί από αυτό. Πρώτα απ' όλα, ο πολιτισμός συνεισφέρει άμεση οικονομικά ωφέλη. Έχει άμεση οικονομικά ωφέλη. Άμεση οικονομικά ωφέλη μπορεί να σκεφτείτε πώς είναι ότι βλέπω μια ταινία, πληρώνω ένα εισιτήριο, αγοράζω ένα βιβλίο, πηγαίνω σε μια συναυλία. Αυτά είναι άμεσα που νομίζω ότι τα καταλαβαίνουμε όλοι. Επίσης, δημιουργεί θέσεις εργασίας γιατί όλα αυτά τα πράγματα για να δημιουργήσουν προφανώς απαιτούν προσωπικό και μάλιστα τις περισσότερες φορές καταρτισμένο προσωπικό, δηλαδή ένα προσωπικό υφηρείς προς θέμενες αξίες. Επίσης, ο πολιτισμός δίνει, προσθέτει αξία και χαρακτήρα σε μια περιοχή, δημιουργεί ένα brand. Ο πολιτισμός μπορεί να διαφοροποιήσει ένα χωριό από το διπλανό του, μια πόλη από το διπλανή της, ένα νομό από το διπλανό του. Σκεφτείτε μέρη που ξέρετε και που τα ξέρετε γιατί είναι συνδεδεμένα με ούτε καν ένα μνημείο, αλλά με μια δράση πολιτιστική.
Ξέρουμε τις Κάνες, γιατί κάνει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Ξέρουμε τη Βενετία, γιατί έχει την Biennale. Ξέρουμε άλλες περιοχές πάλι από τα δρόμενά τους και το πώς έχουν κτίσει ένα ολόκληρο το σύστημα γύρω από τον πολιτισμό. Αυτό που κάνει ο λοιπόν ο πολιτισμός, ότι δίνει αυτό το brand, αυτό δίνει μια προστιμήν αξία σε όλο το οικοσύστημα μιας πόλης και μιας τοπικής κοινωνίας. Επίσης, γύρω τον πολιτισμό μπορεί να κτίσει ένα ολόκληρο πλέγμα δραστηριοτήτων. Τουριστικών, εκπαιδευτικών, λιανεμπορίου, αγροδιατροφικών, όπου όλα έχουν αυτό το κοινό παρανομαστή. Αρκεί φυσικά να το κάνεις με τον σωστό τρόπο, και θα πούμε γι' αυτό. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο ήπιο και βιώσιμο, δηλαδή είναι προσφέρει ο πολιτισμός ένα αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμο σε βάθος χρόνου και ήπιο, το οποίο δεν πλήττει το περιβάλλον, δεν καταστρέφει τους φυσικούς πόρους, δεν τους εξαντλεί, αλλά ίσα-ίσα πολλές φορές τους ανανεώνει. Και φυσικά δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου και το κοινωνικό αντίκτυπο του πολιτισμού και και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην κοινωνική συνοχή. Αλλά ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα πώς μια περιοχή, μια τοπική κοινωνία, ας πούμε, μια κοινωνία στην Τζάνθη και μια πόλη στην Τζάνθη μπορεί να φιληθεί από τον πολιτισμό και να τον δει σαν ένα μικρό ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε, αξιοποιούμε, βλέπουμε, καταγράφουμε το τι έχουμε. Εντάξει, καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά που έχουμε γύρω μας. Πρώτα απ' όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά, την κυκλομορφία του περιβάλλοντος, το κλίμα, τα ποτάμια, τα βουνά. Δεύτερον, καταγράφουμε τι υπάρχει και σε επίπεδο υποδομών, ας πούμε σε επίπεδο καταστάσεων που υπάρχουν αρχαιολογικοί τόποι, μπορεί να υπάρχουν κάστρα, γέφυρες, καπναποθήκες καλή ώρα, κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και ιστορικού ενδιαφέροντος, αλλά παράλληλα υπάρχουν και στοιχεία άλλης κοινωνίας. Υπάρχουν μύθοι, υπάρχουν θρύλοι, υπάρχουν έθιμα, υπάρχουν παραδόσεις, το καρναβάλι για παράδειγμα, και υπάρχουν και ιστορικά στοιχεία. Το άλλο που έχεις συμβολισμούς. Έχεις κάποια χαρακτηριστικά της πόλης, των κατοίκων, του μέρους. Που και αυτά μπαίνουν στο μείγμα και το τέταρτο που έχεις είναι οι υποδομές σου. Δηλαδή, τη ξενοδοχεία έχεις, τη μουσεία έχεις, τι φεστιβάλ μπορεί να έχεις δημιουργήσει, γενικά πολιτιστικές και άλλες συμπληρωματικές υποδομές. Λοιπόν, όταν καταγράψεις αυτά τα χαρακτηριστικά και ξέρεις πλέον τι έχεις, πρέπει να δεις, να συνδέσεις μια στρατηγική ακριβώς για να πετύχεις το στόχο που είναι να έρθει η ανάπτυξη μέσα στον πολιτισμό. Πώς θα πετύχεις το πρώτα απ' όλα, σε κάθε όραμα και στόχο. Τι εννοούμε εδώ. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούμε, για πρώτη φορά σχεδιάζουμε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, πολιτιστικά αναπτυξιακά master plans, δηλαδή πλάνα τα οποία πιάνουν γεωγραφικές περιοχές, είτε είναι μικρές όπως μια πόλη, είτε είναι μεγάλες όπως μια περιφέρεια, και ουσιαστικά καταγράφουμε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης που μπορεί να δώσει το πολιτιστικό απόθεμα αλλά και το πολιτιστικό δυναμικό της περιοχής. Αλλά επίσης καταγράφουμε και το βαθμό οριμότητας των διαφόρων επιμέρους υποδομών ή προγραμμάτων που είναι εκεί έξω. Αυτό θα δημιουργήσει ουσιαστικά μια χαρτογράφηση, αλλά είναι μια χαρτογράφηση δυναμική, γιατί ουσιαστικά σου προτείνει και τι να κάνεις σε σχέση με αυτό. Αν δεν έχεις αυτό, και αυτό οφείλω να το πω και για την Ξάνθη και είναι μια συζήτηση που θα χαρώ πάρα πολύ να την κάνω αύριο με τον κύριο Δήμαρχο και μεθαύριο με τον κύριο Περιφερειάρχη. Είχαμε μια πρώτη κουβέντα σήμερα με τον κύριο Άλλη Περιφερειάρχη, ειδικά για την Ξάνθη. Αν δεν το κάνεις αυτό, εάν δεν συνδέσεις υποδομές υφιστάμενες ή υποδομές που θέλεις να σχεδιάσεις με ανάγκες και με ευκαιρίες, όλα τα πράγματα που θα γίνουν θα είναι λίγο προσπαθηματικά. Επίσης, πρέπει να αναπτύξεις πολιτιστικές θεματικές δράσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αυτό είναι που θα φέρει, αυτό είναι που θα χαρακτηρίσει την πόλη, αυτό είναι που θα της δώσει ένα brand, μια εικόνα, μια αξία που θα μπορέσει εύκολα να διαχειριστεί και να επικοινωνηθεί. Επίσης, κίνητρα. Κίνητρα για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής και δημιουργικής δραστηριότητας. Και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συγχωρείτε, υπάρχουν προγράμματα που σχεδιάζουμε για να και προσκλήσεις που ακριβώς θα εστιάζουν στην ακριβώς ενθάρρυνση της δραστηριότητας αυτής. Και επίσης την υποστήριξη της βιωσιμότητας των υποδομών. Πώς θα συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, με τη γειτονιά στην οποία είναι. Επίσης, στην πράξη, δημόσιος τομέας, δημοτικός τομέας, κοινωνία πολιτών.
όσο πιο καλή πράξη έχουμε στον πολιτισμό, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε δει σε όλες τις χώρες. Δικτύωση και μετά επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με ανάπτυξη δεξιοτήτων και με εκπαίδευση στο κομμάτι της πολιτιστικής οικονομίας και της δημιουργικής οικονομίας. Και φυσικά ενώνει στο τέλος όλες αυτές τις τελείες, όλες αυτές τις επιμέρους στοιχεία για να βάλεις ένα κοινό αφήγημα για την περιοχή, για τον τόπο και δράσεις και ενέργειες που φαίνονται μέχρι τότε μικρές και αποσπασματικές, ξαφνικά γίνονται μέρη ενός συνόλου που έχει ένα τελείως διαφορετικό αποτύπωμα, πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο ισχυρό. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ και τι θέλουμε να κάνουμε και γιατί έχω και τη χαρά τη μεγάλη να είμαι στην Θράκη για τις επόμενες 5 μέρες. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και επίσης για το Βόρειο Αιγαίο και το Δωδεκάνησα, το Νότιο Αιγαίο. Επιλέξαμε αυτές τις περιοχές σαν πιλωτικές και για δράσεις της προσέγγισης της οικονομίας και για δράσεις του πολιτισμού και για προγράμματα και την ανάπτυξη και επενδύσεις στον πολιτισμό, γιατί θεωρούμε ότι για διαφορετικούς λόγους κάθε περιοχή έχει και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει, αλλά έχει και φοβερές προοπτικές. Ξέρουμε, ας μην κοροϊδευόμαστε, ότι η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μια περιφέρεια που είναι κάτω από το μέσο όρο σε επίπεδο του κατακεφαλαίου εισοδήματος. Είναι μια περιφέρεια η οποία ψάχνει να βρει νέους τρόπους απασχόλησης για τον πληθυσμό της. Και επίσης είναι μια περιφέρεια που στην οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους οι κάτοικοι της να παραμείνουν και να δημιουργήσουν σε αυτήν. Επομένως, ήταν για μας μονόδρομος και σε συνδυασμό και με την Επιτροπή της Βουλής για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να εντάξουμε την περιφέρεια αυτή μέσα σε αυτόν τον πρώτο πιλότο της πολιτιστικής ανάπτυξης. Επομένως, τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, θα εντοπίσουμε, όπως ήδη έχουμε κάνει στην Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή στην Καβάλα και στην Δράμα, ευκαιρίες για να ενταχθούν προγράμματα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και να επιβληθούν. Μιλάμε για ένα κονδύλι ύψους περίπου 85 εκατομμυρίων, το οποίο είναι στοχευμένο σε αυτή τη δράση. Παράλληλα, έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, 18 εκατομμυρίων ευρώ, για την χειροτεχνία. Η χειροτεχνία, μετά την κατάρρευση του ΟΜΕΧΑ, για όσους θυμούνται, είναι και ο ΝΕΔ εδώ, αλλά τα παιδιά είναι πιο μικρά, να το θυμίσω εγώ, ήταν ένας οργανισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάτω από το Υπουργείο Βιομηχανίας, τότε τώρα ανάπτυξης. Από τότε που αυτός έκλεισε, η χειροτεχνία, παρότι ήταν ένας φοβερός κλάδος αναπτυξιακός για τη χώρα και με φοβερή γνώση που έρχεται μέσα από τα βάθη των αιώνων, αλλά και με φοβερούς τεχνίτες, και εδώ στη Θράκη έχετε πάρα πολλούς από αυτούς ακόμα, και είχα τη χαρά σήμερα σε διάφορα σημεία και σε διάφορα τοπόσημα της πόλης να δω τέτοιες δουλειές, από το Λύκειο των Ελληνίδων μέχρι το Ίδρυμα της κυρίας Σουδερού και σε άλλα σημεία πάρα πολλούς τέτοιους πλούτους. Η χειροτεχνία λοιπόν είναι ένας τρόπος να αναπτύσσεις τοπικές οικονομίες. Όμως δεν είχαμε στη χώρα μας μέχρι τώρα ούτε πιστοποιημένη εκπαίδευση στο κομμάτι της χειροτεχνίας. Ό,τι μαθήματα υπήρχαν δεν κατέληγαν κάπου σε ένα χαρτί, μια πιστοποίηση ότι κάτι εγώ έμαθα. Έμαθα να έχει ένα στον εργαλείο, έμαθα κεραμική. Δεν είχαμε ούτε ειδικά προγράμματα να επενδύσουμε σε υποδομές χειροτεχνίας. Δεν είχαμε ούτε επίσης προγράμματα για να προωθήσουμε την ελληνική χειροτεχνία προς τα έξω, σαν ένα εξαγωγικό προϊόν, να κάνουμε marketing την ελληνική χειροτεχνία και να συνδέσουμε επίσης την ελληνική χειροτεχνία με το σύγχρονο design. Αυτό λοιπόν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα, όπως σα είπα και πριν, 18 εκατομμυρίων, όπου από τη μία στείλουμε σχολές σε συνεργασία με πανεπιστήμια μέσα από τα λεγόμενα και διδύν των πανεπιστημίων για την ουσιαστικά δημιουργία επιμέρους χωρών σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να υπάρχουν και στη Θράκη για τη χειροτεχνία και παράλληλα να δώσουμε ευκαιρίες επιχειρηματικές να γίνουν κλάσες, συστάδες επιχειρηματικές, χειροτεχνικές σε όλη την Ελλάδα και σίγουρα η Θράκη θα είναι η βάση και για μία από αυτές. Όπως σας είπα και νωρίτερα, όμως πρέπει να επενδύσουμε και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανθρώπων του πολιτισμού.
Τι εννοώ με αυτό? Δεν εννοώ μόνο στο δικό τους αντικείμενο, δηλαδή να μάθουν να γίνουν καλύτεροι ζωγράφοι, αλλά εννοώ τις δεξιότητες που χρειάζονται όταν κάνουν αυτή τη μετάβαση από το να είναι απλώς δημιουργοί στο να είναι επαγγελματίες ή να γίνουν επιχειρηματίες του πολιτισμού. Όπου εκεί χρειάζονται μια σειρά από άλλες δεξιότητες που μέχρι τώρα, στις οποίες μέχρι τώρα δεν επενδύαμε στον πολιτισμό. Δεξιότητες όπως η διοίκηση, το management, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, το marketing, το πώς βρίσκω χρήματα, το πώς δικτυώνουμε, το πώς ουσιαστικά καταρτίζω ένα business plan. Πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα θεωρούσαμε κάτι τελείως ξένα από τον πολιτισμό, μπαίνουμε στη λογική της πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτιστικής διακυβέρνησης και επενδύουμε σε ένα πρόγραμμα που και ψηφιακά αλλά και διαζώσεις σε όλη την Ελλάδα θα κάνει τέτοιου τύπου εκπαιδεύσεις, όπως είπα και πριν, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Και φυσικά δεν μπορούμε, και η πανδημία το κατέστησε πάρα πολύ σαφές, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι είμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία μετασχηματίζει πάρα πολλές δραστηριότητες και μετασχηματίζει την ίδια την καθημερινότητά μας. Άρα μιλάμε και στον πολιτισμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της χώρας. Το πόσο ο πολιτισμός επηρεάζεται από την τεχνολογία και πώς η τεχνολογία επηρεάζει, μάλλον και πώς η τεχνολογία επηρεάζεται και αυτή όμως από τον πολιτισμό, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Θα βγουν ειδικές προσκλήσεις, ήδη έχουμε ξεκινήσει τα δύο τελευταία χρόνια και βγάζουμε προσκλήσεις ψηφιακού πολιτισμού. Αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε ακόμα πιο εμφαντικά, αλλά θα δώσουμε και την ευκαιρία να δούμε και πιο μεγάλα έργα, πλέον μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου θα δούμε το πάντρεμα του πολιτισμού με τεχνολογίες όπως είναι η εικονική πραγματικότητα, η αυξημένη πραγματικότητα, με τεχνολογίες οι οποίες δημιουργούν αυτή την εμπειρία, την λεγόμενη εμβήθηση του θεατή μέσα σε μια πολιτιστική εμπειρία. Τα εμπόδια είναι γνωστά. Έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες, έχουν να κάνουν με τις αδειοδοτήσεις, έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις, έχουν να κάνουν με, αν θέλετε, ακόμα και με πεπιθήσεις και αντιλήψεις, βαθιά ριζωμένες. Και δεν φοβάμαι να το πω. Έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την έννοια της διαφύλαξης, της προστασίας, της διάσωσης και της ανάπτυξης. Και υπάρχουν διαφορετικές γνώμες πάνω σε αυτό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου, σεβόμενη απολύτως την κληρονομιά και την ιστορικότητα αυτών των χώρων, να δοθεί δυνατότητα να γίνουν ταυτόχρονα και απολύτως λειτουργικοί και ζωντανοί. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή που μπορείς να κάνεις, μάλλον ένδειξη τιμής που μπορείς να δώσεις έναν χώρο, από το να το ξαναζωντανέψεις. Δεν νομίζω ότι μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω σε έναν χώρο από το να του δώσεις τη δυνατότητα να ξανεποδηθεί κόσμο. Με άλλο ρόλο, με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλο σκοπό. Αλλά ο ζωντανός χώρος είναι ο χώρος ο οποίος θα επιβιώσει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα το πετύχουμε αυτό και στην περίπτωση των κάποιων αποθηκών. Υπάρχει ένα project που τρέχει με το Δήμο Καβάλας. Νομίζω κάποιοι από εσάς συνεργάζεστε και σε αυτό είστε μέρος αυτού του project. Και κοιτάμε και πολύ ευχαρίστως να το δούμε και με τους υπόλοιπους δήμους που ενδιαφέρονται. Κοιτάμε να βρούμε λύσεις και απλοποιήσεις σε αυτό το κομμάτι, παρότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν αφορά μόνο το κομμάτι το δικό μου, αλλά αφορά ευρύτερα προφανώς και το κομμάτι της κληρονομιάς. Αλλά η εξαίρεση λύσεων που θα είναι αμοιβαία υποφελής, θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Εδώ κάπου εγώ θα σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση, θα σας ευχαριστήσω και την υπομονή σας να με ακούσετε. Θα είμαι φυσικά εδώ και με μεγάλο ενδιαφέρον που παρακολουθήσω τις υπόλοιπες εισηγήσεις και θα χαρώ μετά το πέρας εκδήλωσης να συζητήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.